Νόσησαν και οι τέσσερις με κορονοϊό, αναγκάστηκαν να μπουν σε καραντίνα, αλλά δεν τα έβαψαν μαύρα. Η ζωή θέλει χιούμορ, ιδιαίτερα όταν πρέπει να εξαντλήσεις όλα τα περιθώρια υπομονής για να προστατεύσεις τη δική σου οικογένεια και την υγεία των άλλων. Η οικογένεια Χαλαμπαλάκη σκέφτηκε να γυρίσει ένα βίντεο στο TikTok για την περίοδο της καραντίνας, κανείς όμως δεν φανταζόταν αυτό που θα επακολουθούσε. Ήρθαν λοιπόν και μας ζητήσανε να φτιάξουμε, έτσι, να κάνουμε αυτό το παιχνιδάκι και όντως το παίξαμε, το διασκεδάσαμε, το γελάσαμε, δεν είχε καμία προοπτική να γίνει αυτό που έγινε και δεν έγινε γι' αυτό. Δεν περίμενα αυτό που έγινε την επόμενη μέρα όταν ήρθε η Ευελίνα και μου λέει ότι «Μαμά, κοίτα πόσα viewers, μαμά, κοίτα πόσοι το είδανε, κοίτα πόσα σχόλια». Με το που το είδανε στην τηλεόραση, όλοι, από Αυστραλία, συγγενείς, από τη Μυτιλίνη, από την Αθήνα φίλοι μας, από τη Θεσσαλονίκη, από παντού, παντού. Εν μία νυχτή, το σκυλάκι της οικογένειας έγινε ο μεγάλος στάρ, καθώς το χαριτωμένο τετράποδο πέρασε και εκείνο εσόκλειστο την περίοδο της καραντίνας. Στην αρχή το γυρίσαμε οι τέσσερις μας και μετά μας κοιτούσε ο Μπαλούης και λέει και η Μαρίνη, μήπως θα φέρουμε και τον Μπαλούη, και της λέμε, μα ποιος θα το δει τώρα, και λέει, έλα να το κάνουμε, αφού δεν θα το δει κανένας. Ουσιαστικά προσπαθήσαμε να περάσουμε και ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι μπορεί να ήμασταν κλεισμένοι μέσα και οι τέσσερις, απομονωμένοι, ότι περνούσαμε κορονοϊό, αλλά δεν το αφήναμε να μας ρίξει. Πέρασαν χαλαρά την περίοδο της αυτοαπομόνωσης στο σπίτι, δεν προσεγγίζουν όμως χαλαρά και το θέμα του κορονοϊού, αφού γνωρίζουν ότι μόνο ακολουθώντας το δρόμο της επιστήμης μπορεί να βρεθεί η διέξοδος. Απλά φρόντισαν να ξορκίσουν τις ανησυχίες, τους φόβους και τις ανασφάλειες που δημιουργεί ο ιός, με τι άλλο το χιούμορ. Αποπνέει έτσι μια νότα αισιοδοξίας ότι okay, νοσείς, αλλά δεν χάνεις ούτε το κέφι σου, δεν πεθαίνεις, και εννοώ δεν πεθαίνεις από το φόβο σου. Δηλαδή να πεθαίνεις κάθε μέρα δεν είναι ωραίο. Πιστεύω ότι ήταν κάτι το οποίο άγγιξε πάρα πολύ κόσμο, γιατί όλος ο κόσμος νοσεί, οπότε όλοι από κάτω γράφαν έχουμε κι εμείς, έχουμε κι εμείς. Και επίσης τα δεύτερα σχόλια ήταν τι όμορφη οικογένεια, οπότε καταλαβαίναμε ότι βλέπανε πόσο δεμένοι ήμασταν. Άλλωστε η οικογένεια είναι εκεί για τα όμορφα και τα ζώρικα, τα εύκολα και τα δύσκολα.